το Επιμελητήριο Πιερίας αλλά και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος βρίσκονται στην πρωτοπορία της προσπάθειας της χώρας μας να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο. Η υπερκατανάλωση, η εγχώρια υπερκατανάλωση πάνω στην οποία βασίστηκαν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξη των προηγούμενων ετών νομίζω ότι οριστικά ανήκει στο παρελθόν. Το νέο μοντέλο έχει σαν βασική παράμετρο την αύξηση της εγχώριας παραγωγής, είτε για να αντικατασταθούν προϊόντα που μέχρι σήμερα εισάγονται, είτε για να κερδίσουμε μερίδια αγοράς σε ξένες, σε άλλες περιοχές, είτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε και εκτός αυτής. Θα πρέπει και ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες σήμερα, που πάνε πιο μεθοδικά, θα πρέπει να μπουν σε τέτοιες καλλιέργειες που θα πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων, παρά το γεγονός ότι το είχαμε ζητήσει και από τον Ευρωβουλευτή τον κύριο Παπαστάμπου, αλλά ήμασταν άτυχοι με το κεφαλικό που είχε πάθει, που είχαμε ζητήσει να γίνει μια μελέτη πανευρωπαϊκή από την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωβουλευτή, να δούμε τελικά ποιες είναι αυτές οι παραγωγές οι οποίες θα πρέπει οι νέοι αγρότες να έχουν κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο να πούμε τον αγρότη μπε στην παραγωγή του πρωτογενή τομέα, γίνε και ταύτισε το αγροτικό τομέα με την επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να ξέρει εκ των προτέρων ποια είναι αυτά τα προϊόντα που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα προϊόντα που θέλουν άλλες χώρες, ώστε να υπάρχει μια διάρκεια τουλάχιστον μια δεκαετία που να μπορέσει η Ελλάδα να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον πρωτογενή τομέα. Το άλλο είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός όμως για να γίνει θα πρέπει να γίνουν υποδομές, τις οποίες βέβαια θα αναφέρουμε και κάτω. Ποιες είναι αυτές οι υποδομές? Πρώτον είναι ότι θα πρέπει να πολλαπλασιάσουν τα ξενοδοχεία μας, τα οποία είναι 5 αστέρων. Αυτό θα σημαίνει ότι θα φύγουμε από ένα μέρος από τον τουρισμό που έχουμε την επισκεψιμότητα στη χώρα μας, το οποίο ο τουρισμός δεν είναι κρυφό μυστικό, δεν είναι ο Άγγλος, δεν είναι ο Γερμανός, δεν είναι αν θέλετε ακόμα που έχουμε Ρώσους, αλλά ο Ρώσος ο οποίος έρχεται και ξοδεύει πολλά περισσότερα χρήματα από αυτούς τους Ρώσους που είναι καλοδεχούμενοι, για να μην παρεξηγηθώ, που έρχονται στην Πιερία. Άρα λοιπόν πρέπει να ανεβάσουμε τις υπηρεσίες μας και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πολύ προσεκτικοί με το θερμαϊκό, με τις ακτές μας και με την ποιότητα την οποία θα προσφέρουμε. Η σημερινή ημερίδα έχει ως στόχο της ανάδειξης του μοντέλου παράγω και εξάγω ως ένα όχημα και αλλαγής του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας με σημείο το 2020, έτσι ώστε η χώρα να φτάσει σε ένα σημείο ώστε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν να προέρχεται κατά 50% από την εξωστρέφεια. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα μόλις το 28% το ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την εξωστρέφεια και το 16% προέρχεται από την εξαγωγή αγαθών. Σύνολο μαζί με τις υπηρεσίες προέρχεται το 28%. Ο λόγος που διανύουμε τα τελευταία 4 χρόνια, 5 χρόνια αυτή την εξουθενωτική κρίση για τον ελληνικό λαό είναι ότι έχει αποβιομηχανοποιηθεί η χώρα. Έχουμε πάψει εδώ και 2,5 δεκαετίες να παράγουμε και για να εξάγουμε. Θυμίζω ότι το 1980 το 18% του ΑΕΠ της χώρας προερχόταν από την μεταποίηση. Σήμερα ούτε καν το 9% προέρχεται από την μεταποίηση. Συνεπώς δεν είμαστε παραγωγικοί και οι όποιοι ρυθμοί ανάπτυξης είχαμε στις προηγούμενες δεκαετίες προερχόταν από την εσωτερική κατανάλωση και τα δανεικά.